Να πάμε και στη Βουλή, στο Δημήτρη Τάγη. Είχατε νωρίτερα την ευκαιρία μια συζήτηση με τον κύριο Παπαθανασίου. Τι προκύπτει από αυτή, Δημήτρη? Ακριβώς, Όλγα. Ήρθε λοιπόν εδώ ο Υπουργός Οικονομίας. Έκανε, να το πω έτσι, μια πρώτη αποτίμηση των μέτρων που έλαβε. Μας είπε για το θέμα των καρτοκινητών και της βενζίνης, της αυξήσης δηλαδή, πως γνωρίζει ότι τα μέτρα είναι αντικοινωνικά. Γνωρίζει ενδεχομένως ότι θα έχουν και πολιτικό κόστος. Ξέρω, μας είπε, ότι πολλοί Έλληνες δεν ακούω τα καλύτερα λόγια από πολλούς Έλληνες από χθες. Όμως έπρεπε να βρεθούν τα λεφτά. Τα λεφτά πρέπει να βρεθούν και το έλλειμμα πρέπει να πέσει κάτω από το 4% να φτάσει στο 3%. Δεν είχα άλλη δυνατότητα. Εάν εσείς μπορείτε να μου πείτε από πού μπορώ να τα βρω, είμαι εύκαιρος να σας ακούσω, είπε ο κ. Παπαθανασίου και πρόσθεσε ότι τα μέτρα αυτά έχουν άμεσο εισπρακτικό χαρακτήρα, δηλαδή είναι προϋπολογισμένα και θα φέρουν τα λεφτά στα ταμεία του κράτους, γι' αυτό και τα επέλεξε. Ο κ. Παπαθανασίου είπε ότι δεν πρόκειται να ζητήσει παράτηση από τις Βρυξέλλες, διότι αν το έκανε αυτό, πρώτον οι Ευρωπαίοι θα νόμιζαν ότι δεν θέλουμε να πάρουμε κανένα μέτρο και δεύτερον ήταν σαν να έβαζε τα προβλήματα κάτω από το χαλί. Πρόσθεσε ότι δεν θα υπάρξει αύξηση στα τέλη κυκλοφορίας των αυτοκινήτων και όταν το ρωτήσαμε αν προτίθεται να υπάρξει νέο πακέτο μέτρων από τον Οκτώβριο, μας είπε ότι δεν θα υπάρξει πακέτο φοροεισπρακτικών μέτρων, διότι αυτά τα μέτρα μαζί με τη φοροδιαφυγή αλλά και το θέμα των ημιυπαίθριων θα καλύψουν το ποσό που χρειάζεται. Και μας είπε ο κ. Παπαθανασίου, κλείνοντας, ότι μπορεί να μην φτάσουμε το 3, να είμαστε στο 3,6, στο 3,7, αλλά σε καμία περίπτωση το έλλειμμα δεν θα πάει στο 5, στο 6 ή στο 7% που κάποιες κασάνδρες λένε. Πάμε στο Χρήστο Κόνστα να μας πει περισσότερα. Χρήστο. Από τα μέτρα που ακούσαμε χθες, αυτό που φαινόταν πιο κοινωνικά δίκαιο ή κοινωνικά αποδεκτό, αν θέλετε, ήταν αυτό της φορολόγησης των μεγάλων σκαφών αναψυχής που ακούσαμε χθες, από το οποίο περιμένει η κυβέρνηση να εισπράξει 60 με 70 εκατομμύρια ευρώ. Πήγα λοιπόν σήμερα να ψάξω αυτή την κατάσταση, να δούμε πώς είναι αυτοί οι κύριοι και πώς θα τα πληρώσουν. Η απάντηση δυστυχώς είναι ότι το Υπουργείο Οικονομικών δεν έχει ιδέα. Δεν ξέρουν ούτε πώς είναι, ούτε πώς θα πληρώσουν, ούτε πώς θα εισπράξουν, ούτε φυσικά το νομικό πλαίσιο γύρω από το οποίο. Στον προβληματισμό σου αυτό να προσθέσω ότι πολλά σκάφη ανήκουν σε offshore εταιρείες. Σε εταιρείες. Ειδικά μάλιστα στα μεγέθη που περιγράφουν. Η ιδέα ήταν να φορολογηθεί το σκάφος, να μπει δηλαδή ένα σήμα κυκλοφορίας πάνω στο σκάφος. Αλλά το πώς θα το εισπράξεις, ποιος θα το πληρώσει και πώς θα μπει είναι μια πολύ περίπλοκο πάνω που περιμένουμε ανακοινώσεις την επόμενη εβδομάδα, εάν και εφόσον υπάρξει θέμα. Από εκεί και πέρα. Και πώς θα φορολογήσουν με σήμα που θα βάζουν πάνω ένα σκάφος που δεν είναι το οποίο ανήκει σε εταιρεία Μαρτινίκας, ας πούμε. Είναι απίθανα τα πράγματα, δυστυχώς. Η Νέα Ζηλανδία και δεν θα του επιτρέπουν να κυκλοφορεί. Καταλήγω λοιπόν στο συμπέρασμα ότι χθες η ανακοίνωση έγινε μόνο για καθαρά πολιτικούς και όχι ουσιαστικούς λόγους. Πάμε στα κινητά τώρα. Η Ελλάδα λοιπόν είναι η μοναδική χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία επιβάλλει ειδικό τέλος κινητής τηλεφωνίας. Ποιες άλλες χώρες έχουν τέτοιο φόρο? Λοιπόν, η Τανζανία, η Ουγκάντα και η Αλβανία. Από τα μέτρα για τα κινητά, όπως αντιλαμβάνεστε, πλήττονται κυρίως οι νέοι και οι χαμηλόμισθοι. Να ακούσουμε τι είπαν στην κάμερα του Αλφα. Από τον Αύγουστο, στο μεταξύ, φωτιά θα πάρουν και οι επικοινωνίες με τα κινητά και τα καρτοκινητά τηλέφωνα από τα μέτρα που ανακοίνωσε χθες η κυβέρνηση. Ειδικά η αντίδραση των νέων ανθρώπων ή και των πιο φτωχών που μιλούν με τα καρτοκινητά για να γλιτώσουν κάποια χρήματα είναι πάρα πολύ έντονη. Ακριβότερα έως και 200 ευρώ θα πληρώνουν οι καταναλωτές στις συνομιλίες τους με τα κινητά τηλέφωνα. Θα με στριμώξει αρκετά. Όταν θα βγαίνω έξω. Από τον Αύγουστο, οι συνδρομητές συμβολέου με τιμολόγιο 50 ευρώ θα κληθούν να πληρώσουν μαζί με το ΦΠΑ και το ειδικό τέλος 66,64 ευρώ. Με τιμολόγιο 100 ευρώ θα κληθούν να πληρώσουν 136,85 ευρώ. Για τιμολόγιο 150 ευρώ, 210,63 ευρώ. Και για άνω των 150 ευρώ, 215,62 ευρώ. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα κόβω από αλλού για να βάζω κάρτα στο κινητό. Θα δυσκολευτούν, αλλά πιστεύω ναι, ότι θα βγάλουν κάποιες προσφορές έτσι ώστε ο πελάτης να μπορέσει να τα καταφέρει. Από τη ρύθμιση δεν εξαιρούνται και τα 13,5 εκατομμύρια καρτοκινητά, στα οποία θα επιβάλλεται πέραν του ΦΠΑ και φόρος 12% στο χρόνο ομιλίας. Μια κάρτα κόστους 20 ευρώ, που με τον μέχρι σήμερα ΦΠΑ 19% αντιστοιχούσε σε χρόνο ομιλίας 16,2 ευρώ, με το νέο τέλος 12%, ο χρόνος αυτός στο καρτοκινητό θα μειωθεί στα 14,2 ευρώ. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι φοιτητές, έφηβοι, νέοι και ηλικιωμένοι, που κυρίως τα χρησιμοποιούν, θα την αγοράσουν 20 ευρώ, αλλά θα μιλήσουν 5,8 ευρώ λιγότερο. Τι να κάνω, αναγκαστικά να ακολουθήσω το καινούργιο σύστημα. Μας έχουν στριμώξει. Η κάρτα των 10 ευρώ με το νέο τέλος που θα επιβληθεί θα μειώσει το χρόνο ομιλίας στα 7,12 ευρώ. Σήμερα τα βάρη πολλαπλασιάζονται. Το μέτρο είναι κοινωνικά άδικο.
και έχει αντιαναπτυξιακό χαρακτήρα. Η αυξημένη κίνηση κλήσεων και μηνυμάτων στις γιορτές ως αιτία επιβολής των νέων μέτρων προκαλεί την κριτική της αντιπολίτευσης. Ο λόγος για τον οποίο φορολόγησε τα κινητά σήμερα του Παπαθανασίου είναι για να ελαφρύνει το σύστημα της γιορτές. Τον επόμενο μήνα, ο νέος πονοκέφαλος για τους χρήστες των καρτοκινητών θα είναι και η αναγκαστική ταυτοποίησή τους στα καταστήματα των εταιριών κινητής τηλεφωνίας, προκειμένου να μην απενεργοποιηθούν τον Ιούλιο του 2010.